Κύριε Κομιχάλη, το θέμα της επικαιρότητας έχει να κάνει με την τουρκική ακτοφυλακίδα που συγκρούστηκε με δύο σκάφη του λιμενικού στην περιοχή των Ημείων. Πείτε μας, δώστε μας έτσι λίγο μια εικόνα του τι ακριβώς πραγματοποιήθηκε. Κυρία Πολίτη, ακούστε, αυτά για μένα προσωπικά είναι αναμενόμενα. Όταν κάθε χρόνο αρχίζει το ψάρεμα της Τσιπούρας, υπάρχει ένταση. Υπάρχει ένταση διότι τα μεροκάματα τα οποία μπορούν να κάνουν οι ψαράδες είναι, θα έλεγα, καλά και προσπαθούν οι άνθρωποι να καλύψουν μέσα από το ψάρμα της Τσιπούρας αυτή την εποχή την αναδουλειά που υπάρχει στους προηγούμενους μήνες. Αποτέλεσμα είναι ότι χθες 5 σκάφη αλλιευτικά βρέθηκαν στην περιοχή των Ημείων, ψάρευαν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Τουρκικά σκάφη μιλάτε τώρα, έτσι, τουρκικά ελληνικά, αλλιευτικά. Ελληνικά. Οι Τούρκοι από απέναντι τους είδαν και η τουρκική ακτοφυλακή με 3 σκάφη πήγε εκεί, προσπαθούσε να κόψει τις σημαδούρες, τα καλαδούρια όπως λέμε. Ναι. Στην αλλιευτική γλώσσα. Οπότε ξεκίνησαν οι μικρές ναυμαχίες, κάλεσαν τα σκάφη, τα καλύμνικα, την ελληνική ακτοφυλακή ήρθε και εκεί προσπάθησαν να εκδιώξουν τα τουρκικά σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής. Αναφέρθηκε μάλιστα στο ρεπορτάζ ότι συνεχίστηκαν έτσι επικίνδυνοι ελιγμοί. Έγιναν ελιγμοί επικίνδυνοι και στη διάρκεια αυτών των επικίνδυνων ελιγμών υπήρξε ένα τζαρτζάρισμα, το λέω με ποδοσφαιρικούς όρους. Ναι. Και βέβαια υπέστη ο σκάφος το ελληνικό, αυτό ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι έγινε το τουρκικό. Κάποιες μικρές φορές. Το θέμα δεν είναι το γεγονός εμένα προσωπικά που με προβληματίζει. Είναι ότι πρέπει η ελληνική ακτοφυλακή να βρίσκεται εκεί, να έχει μόνιμη παρουσία, ώστε οι ψαράδες μας να ψαρεύουν απρόσκοπτα. Και να νιώθουν μια ασφάλεια. Ακριβώς, για να νιώθουν μια ασφάλεια. Γιατί το περιστατικό μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερης έντασης μεταξύ αλλιευτικού και πιθανά μιας τουρκικής αχτεωρού. Και εκεί ειλικρινά φοβούμαι ότι τα πράγματα θα δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα. Οι ζημιές που έχουν σημειωθεί είναι μεγάλες? Αυτό σας λέω ότι από την πληροφόρηση που έχω, όχι ιδιαίτερα. Όμως γι' αυτό είπα ότι εγώ προσπερνώ αυτού καθε αυτού το επεισόδιο. Εγώ στέκομαι στο ότι αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε και στην Αθήνα να καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και να υπάρχει μόνιμη φύλαξη στην περιοχή των Ημείων αυτή την περίοδο. Είναι μια πολύ σημαντική πρόταση αυτή που θέτεται. Ποια είναι η απάντηση που έχετε λάβει από την πολιτεία? Κοιτάξτε, σας λέω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Ωραία. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με την Αθήνα. Από εκεί και πέρα, τώρα επαναλαμβάνω, αυτή την ώρα υπάρχει όντως παρουσία. Το θέμα είναι να υπάρχει σε μόνιμη βάση. Είναι πολύ βασικό αυτό που λέτε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Διότι επεισόδια στην Μεθόριο μεταξύ αλλιευτικών σκαφών πάντα γινόντουσαν και γίνονται. Το θέμα είναι να αποτρέψουμε πιθανό ατύχημα. Αυτό είναι. Και για να αποτρέψει ένα πιθανό ατύχημα είναι να υπάρχει παρουσία της ελληνικής ακτοφυλακής εκεί σε μόνιμη βάση. Είναι ένα πολύ σημαντικό αίτημα αυτό που θέτετε, Δήμαρχε. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ανακάλυψα την Αμερική. Είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι όμως ότι δεν έχετε εισακουστεί μέχρι σήμερα, γιατί το έχετε ξαναπεί αυτό. Ναι, το έχω πει πολλές φορές, το λέω χρόνια αυτό. Ναι, το έχετε ξαναπεί, αλλά δεν πραγματοποιείτε. Εντάξει, θα δούμε τώρα, επειδή είναι και η καιρή λίγο πονηρή, θα το δούμε.